Καλωσορίζουμε στο ακριτικό σχολείο μας τον στρατηγό και διοικητή του 3ου Σώματος Στρατού, τον κύριο Μπίκο Δημήτριο, τον ταξίαρχο της 9ης Ταξιαρχίας Πεζικού, τον κύριο Κατσίκα Νικόλαο, τον πρόεδρο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, τον κύριο Τζίκα Αναστάσιο, καθώς και όλα τα μέλη του επιτελείου, τον εκπρόσωπο του Δήμου, κύριο Θεοδόρου Απόστολο, και βέβαια τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Τάσκα Αθανάση. Είναι υψίστη τιμή και χαρά για ολόκληρη τη μαθητική κοινότητα του σχολείου μας, τους μαθητές και τις μαθήτριες, το Σύλλογο Διδασκόντων, το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, αλλά και το πρόεδρο του τοπικού διαμερίσματος, Κέλλη, τον κύριο Τάσκα Αθανάσιο. Η άφηξή σας εδώ μας γεμίζει με αισιοδοξία και χαρά και όλοι μας επικροτούμε και υποστηρίζουμε το σημαντικό από την πλευρά σας κοινωνικό έργο προσφοράς. Είμαστε ευγνώμονες για τη χορηγία του φωτοτυπικού αθλητικού υλικού αλλά και της γραφικής ύλης και ευχόμαστε σε όλους σας καλή δύναμη στο δύσκολο έργο που επιτελείτε και το ταξίδι αυτό να είναι μοναδικό και αξέχαστο. Σας καλωσορίζουμε με πολύ μεγάλη χαρά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Ναι. Λοιπόν, καταρχάς καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ωραία υποδοχή. Όταν βρισκόμαστε κυρίως ανάμεσα σε παιδάκια, νομίζω θα συμφωνήσει και ο κύριος πρόεδρος, αισθανόμαστε κι εμείς νέοι. Έτσι. Λοιπόν, να μεταφέρω τους θερμούς χαιρετισμούς και την αγάπη και τη στήριξη του αρχηγού μας, του κύριου Στεφανή, το οποίο ξέρετε ένα κομμάτι της καρδιάς του είναι εδώ, σε αυτά τα μέρη. Ξέρουμε ότι αυτά τα μέρη πονάνε λίγο περισσότερο από τα άλλα και προσπαθούμε κι εμείς πάντοτε να βρίσκουμε τη δύναμη, το χρόνο, τη διάθεση αλλά και τα μέσα να μπορούμε να συνεισφέρουμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχάς πάντοτε διαχρονικά για τη θερμή υποδοχή τον κύριο Τάσκα, ο οποίος πάντοτε βρίσκεται σε επαφή με το στρατό, με τις υπηρεσίες και κινητοποιεί και σπρώχνει και ακόμα και όταν εμείς το ξεχνάμε μερικές φορές ανάμεσα στις κοντούρες και τις έννοιες της καθημερινής, ο κύριος Τάσκας μας θυμίζει ότι υπάρχει η Κέλλη και δεν μας αφήνει να ξεχνάμε ότι πρέπει και εδώ να χτυπάει η καρδιά μας. Και πολύ καλά κάνει. Και πάρα πολύ καλά κάνει. Στο πρόσωπο του κυρίου Αντιδημάρχου ήθελα να ευχαριστήσω και τον Δήμαρχο και τον Περιφερειάρχη, τον Αντιπεριφερειάρχη, την τοπική αυτοδιοίκηση που πάντοτε είναι μαζί μας στο στρατό. Νομίζω ότι ξέρετε ότι ένα από τα έργα που φτιάχνονται εδώ στην εκκλησία, η Σκεπή, πάλι ο κύριος Τάσκας ήταν ο υποκινητής εκεί. Λοιπόν, αλλά να πω ότι τα έξοδα είναι μισά-μισά, τα μισά είναι της υπηρεσίας, του στρατού και τα άλλα μισά της περιφέρειας, της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και νομίζω αυτό δείχνει και το ενδιαφέρον. Τέλος, κύριε Διευθυντά, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω τον κύριο Τζίκα, τον φίλο Τάσο, ο οποίος πάντοτε είναι μαζί μας στο στρατό. Μόλις άκουσα ότι έχουμε την ιδέα να συνεισφέρουμε και εμείς το πολύτιμο και σημαντικό έργο σας, αμέσως, χωρίς να του προτείνουμε εμείς, κάποια άλλα πράγματα συζητούσαμε και αμέσως είπε και εγώ. Λοιπόν, θα ήθελα, αγαπητέ φίλε Τάσο, κύριε Διευθυντά, κύριε Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου, γιατί πάντοτε είστε μαζί μας, πάντοτε συνεισφέρετε. Αυτό το λέμε στη γλώσσα των τεχνοκρατών εταιρική ευθύνη, επειδή όμως πιθανώς στον κόσμο να ακούγεται μια ξύλινη γλώσσα, είναι το ενδιαφέρον των φορέων της πολιτείας, γιατί ένας φορέας πολιτείας και σημαντικός μάλιστα, όπως είναι και ο στρατός, όπως είναι και η τοπική αυτοδιοίκηση, ότι ένα κομμάτι της Ελλάδας σημαντικό δεν είναι μόνο η Αθήνα και μόνο η Θεσσαλονίκη, είναι και η περιφέρεια. Αυτή δίνει ζωή, αυτή δίνει ανάσα και ποτέ δεν ξεχνάμε, δεν πρέπει να ξεχνάμε και ποτέ δεν ξεχνάμε ότι πρέπει και το μυαλό μας να το έχουμε εδώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας τιμάτε με αυτή την υπέροχη υποδοχή. Κύριε Πρόεδρε, πώς θα θέλατε κι εσείς δυο λόγια?
Βέβαια, θα μας πείτε τι καλό. Ρε, αν και κρατήσουμε το λόγο, δεν θα κρατήσουμε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ για την υποδοχή. Δεν χρειαζόταν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βέβαια, μας συγκινείτε. Ευχαριστώ τα παιδιά. Μου θυμίζει έτσι τα δικά μας χρόνια. Φαντάζομαι και το στρατηγό. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω ότι αυτή η ιδέα είναι μια... Θέλουμε να βοηθήσουμε αυτή την προσπάθεια που κάνει το Τρίτο Σώμα και ειδικά ο στρατηγός, ο Δημήτρης Οδίκος. Όταν μας την ανέφερε, θεωρήσαμε ότι είναι υποχρέωσή μας όσο μπορούμε με τις δυνάμεις που έχουμε, τις λίγες, να βοηθήσουμε. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό που κάνετε, πόσο σημαντική είναι η περίοδος αυτή, παιδιά. Είναι πολύ σημαντική, δηλαδή η σχέση με τη γνώση που πρέπει να έχετε. Άρα φέραμε κάποια πράγματα μαζί. Δηλαδή το φωτοτυπικό το παραγγείλαμε, θα έρθει μέχρι την άλλη Τετάρτη, επειδή ήταν έτοιμο. Φέραμε τα αθλητικά είδη και τα είδη, τα στρώματα και τα χρονόμετρα που μας ζητήσατε. Είναι τιμή για μας, το είπε και ο στρατηγός, οι εταιρείες, οι οργανισμοί πρέπει να δείχνουν ευαισθησία σε κοινωνικά ζητήματα. Εδώ πάνω είστε οι ακρίτες της Ελλάδας. Θέλουμε να δείξουμε ότι είμαστε μαζί σας. Δεν μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά. Είναι σημαντικό όμως να κάνουμε πράγματα και γι' αυτό είμαστε σήμερα εδώ. Ευχαριστώ πάλι τον Δημήτρη Τοπίκο, τον στρατηγό, γιατί δική τους είναι η ιδέα. Εμείς μπαίνουμε στην ομπρέλα του Τρίτου Σώματος και βοηθάμε όσο μπορούμε. Και καλή δύναμη να συνεχίσετε και εσείς το έργο σας. Και γενικότερα της τοπικής αυτοδιοίκησης και του Δημοτικού Συμβουλίου Αμιντέου, θέλω να καλωσορίσω τους δύο αξιόλογους προλαλήσαντες, γιατί χωρίς τον πρόεδρο, τον Δήμο, την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά κυρίως τον στρατό, την έκθεση, το στρατό ειδικά, δεν υπάρχει Ελλάδα. Γι' αυτό και υπάρχει Ελλάδα, επειδή είναι και ο στρατός και είναι πάντα κοντά μας. Όλοι μαζί. Τους ευχαριστούμε όλους μαζί και να έχουμε μια εθνική φρόνηση όλοι μας. Όλοι να είστε καλά. Εγώ τον οποίο τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα που βρίσκεται σήμερα εδώ ανάμεσά μας. Μεγάλη μας τιμή που μαζί σας έχετε και την πολυπρόσωπη αντιπροσωπεία σας. Είμαι από αυτούς, κύριε Μπίκο, που πιστεύουν ότι η δουλειά σας είναι πάρα πολύ σημαντική, είναι πολύ δύσκολη. Είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι συνεχώς τρέχετε, είναι μια συνεχής κυκλοδρομία η δουλειά σας και για να φτάσετε σε σημείο να πούμε στα παιδιά να φοράτε αυτή τη στολή και να την υποστηρίζετε, θεωρώ πως πρέπει να διέπεστε από κάποιες αρετές που δυστυχώς σήμερα κάποιοι συνειδητά μας βρόχνουν να ξεχάσουμε. Και επίσης να σας χαρακτηρίζουν δύο πράγματα, η παθολογική αγάπη για την πατρίδα μας και η αφοσίωση και η υπομονή στην οποία δείχνετε πάνω στο έργο σας. Να είστε βέβαιος ότι την ίδια αγάπη δείχνουμε και εμείς οι ακρίτες του ορισίβιου αυτού χωριού, γιατί διαφορετικά δεν θα μπορούσε να ζήσουμε εδώ. Ζούμε και υποστηρίζουμε το χωριό μας, ζούμε πάνω στα σύνορα και να σας πω ότι 8 μήνες έχουμε χειμώνα εδώ. Τα αρνητικά είναι πολύ περισσότερα από τα θετικά, αλλά προσπαθούμε να τα ισοσκελίσουμε μέσα από εκδηλώσεις, μέσα από συνεχή παρουσία, η οποία θέλω εγώ προσωπικά να δημιουργήσει μια καλύτερη ποιότητα ζωής των κατοίκων μας. Θεωρώ πολύ σημαντική σήμερα την παρουσία σας εδώ για δύο κυρίους λόγους. Πρώτον, γιατί εγώ θα την εκλάβω ως έμπρακτη υποστήριξη της κοινότητας και των κατοίκων αυτού του χωριού. Άλλωστε, το δείχνουν τα έργα σας και δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Και δεύτερον, γιατί οι μαθητές αυτοί θα πρέπει να ενημερωθούν και να γνωρίζουν ποιο είναι το έργο σας, ποια είναι η αποστολή του ελληνικού στρατού, έτσι ώστε εσείς οι ένστολοι να έρθετε πιο κοντά στα παιδιά και ειδικά της επαρχίας, γιατί εδώ υπάρχουν τα γνήματα. Πως είμαστε όλοι σε θέση να αντιλαμβανόμαστε πως η αποστολή των ενόπλων δυνάμεων είναι μία και πολύ σημαντική, είναι το να διασφαλίζει την αμυντική θωράκη της χώρας μας και μάλιστα να αποτρέπει κάθε επίβολο εχθρό ο οποίος υποφθαλμιά προς ελληνικά εδάφη. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό και βέβαια να διασφαλίζει την ασφάλεια, να νιώθουμε εμείς οι απλοί πολίτες μία ασφάλεια, έτσι ώστε για να μην ζούμε σε ένα τοξικό περιβάλλον.
Αυτό είναι αυτό που φαίνεται. Υπάρχει όμως κάτι το οποίο δεν φαίνεται και είναι η κοινωνική προσφορά του ελληνικού στρατού. Η κοινωνική προσφορά η οποία επεκτείνεται προς κάθε κατεύθυνση. Εμείς ως Κέλλη θεωρώ πως είμαστε κομμάτι αυτής της κοινωνικής προσφοράς, γιατί ούκο λίγες φορές τα τελευταία 3 χρόνια έχουμε βρεθεί στο επίκεντρο. Πριν πολύ πρόσφατα, πριν 2 μέρες, κλιμάκιο του ελληνικού στρατού, γιατρών του ελληνικού στρατού βρέθηκε εδώ στην κοινότητά μας, όπου αρχιδοκερδός παρήχε τις υπηρεσίες, πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη τους. Ωραία. Περίμενε, Κωνσταντίνε, βιάζεσαι. Μην βιάζεσαι, παιδιά. Έλα. Έλα, και ο κύριος πρόεδρος. Εδώ, ο Νίκος, Νικολάη. Στο Μίτσο, ρε, πρέπει να δώσουμε τίποτα στον γίγαντα. Πού είναι ο Μίτσο. Να την αγαπάτε, έτσι. Να την αγαπάτε, να την ακούτε. Και να μην είστε άκρα από τα Μπράβο, παιδιά, μπράβο.